Τη Μεγάλη Τρίτη επιτελούμε ανάμνηση της παραβολής των 10 Παρθένων. Η Εκκλησία μας καλεί να είμαστε έτοιμοι για να υποδεχθούμε τον Ουράνιο Νυμφίο, ο οποίος θα έρθει ευνίδια, είτε ειδικά κατά τη στιγμή του θανάτου μας, είτε γενικά κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Επίσης, μας καλεί με την παραβολή των ταλάντων να καλλιεργήσουμε και να αυξήσουμε τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός. Ο Χριστός, όταν ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα και πλησίαζε προς το εκούσιο πάθος, έλεγε στους μαθητές του ορισμένες παραβολές για να τους προετοιμάσει. Μερικές μάλιστα τις έλεγε για να καυτηριάσει και να χτυπήσει τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Μια από αυτές, την παραβολή των 10 Παρθένων, την είπε για να παρακινήσει όλους προς την ελεημοσύνη, αλλά και να διδάξει όλους μας να είμαστε έτοιμοι πριν μας προλάβει το τέλος του θανάτου. Επειδή έχει πολύ δόξα η Παρθενία και για να μην βρεθεί κάποιος που κατορθώνει αυτό το μεγάλο έργο, αλλά παραμελεί τα άλλα και ιδίως την ελεημοσύνη, γι' αυτό προβάλλει αυτή την παραβολή. Τρέχει πολύ γρήγορα η νύχτα της παρούσας ζωής και έτσι οι Παρθένες όλες νύσταξαν και κοιμήθηκαν, δηλαδή πέθαναν, γιατί ο θάνατος λέγεται και ύπνος. Καθώς κοιμόντουσαν, στη μέση της νύχτας ακούστηκε μια δυνατή φωνή που έλεγε «Νάτος ο νυμφίος, έρχεται, βγείτε όλες να τον προϋπαντήσετε». Τότε οι φρόνιμες Παρθένες που είχαν φροντίσει να έχουν άφθονο λάδι συνάντησαν τον νυμφίο και μπήκαν μέσα μαζί του όταν ανοίχθηκαν οι πύλες. Αυτές, κοντά στις άλλες αρετές και μάλιστα της Παρθενίας, φρόντισαν να έχουν άφθονο και το λάδι της ελεημοσύνης. Αντίθετα, οι άλλες 5 Παρθένες που δεν είχαν αρκετό λάδι όταν ξύπνησαν, ζητούσαν λίγο λάδι από τις φρόνιμες, αλλά μετά θάνατον δεν είναι εύκολο να αγοράσεις λάδι από αυτούς που το πουλούν, δηλαδή τους φτωχούς. Αυτή η παραβολή τις ονομάζει μωρές, γιατί αυτές, ενώ κατόρθωσαν το δυσκολότερο, την Παρθενία, παραμέλησαν το ευκολότερο γιατί ήταν ανελεήμονες καρδιές. Όποιος λοιπόν κατορθώσει μια αρετή, έστω μεγάλη, αλλά δεν φροντίσει και για τις άλλες και ιδίως για την ελεημοσύνη, δεν μπορεί να μπει μαζί με τον Χριστό στην αιώνια ανάπαυση, αλλά γυρίζει πίσω ντροπιασμένος. Και τίποτα δεν είναι πιο λυπηρό και πιο ντροπιαστικό από μία Παρθένο που νικέται από τον έρωτα των χρημάτων. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή και ενεργοποίησε το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Ο Θεός και η Παναγία μας κοντά σου!